Μας περιμένει ο κύριος Κτενάς, Νίκος Κτενάς, ΟΚΔΕ. ΟΚΔΕ σημαίνει, κύριε Κτενά, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Να πω ότι ο περισσότερος κόσμος πιθανό να μην γνωρίζει, δεν είμαστε μία αριστερή οργάνωση γενικά. Ανήκουμε στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, του τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς, που έχουμε συμβάλει έτσι στο εργατικό και επαναστατικό κείμενο, σε όλες τις μεγάλες σκαμπές. Να πω έτσι ενδεικτικά, από το Μάη του 1936, το Πολυτεχνείο, μέχρι πρόσφατα έτσι τις κινητοποιήσεις στους αγανακτισμένους, και τα τελευταία χρόνια με την Επιτροπή Αγώνα Διανομέων. Εγώ είμαι και μέλος δηλαδή της Επιτροπής Αγώνα Διανομέων, όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, το Σωματείο Μισθωτών Εκπαιδευτικών, επιτροπές δράσης σε γειτονιές κτλ. Με αυτή την έννοια, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να παλεύουμε σε χώρους δουλειάς, σε σωματεία, στις γειτονιές, με επιτροπές συνελεύσεις, στα απεργίες, διαδηλώσεις κτλ. Εδώ θέλετε να παλέψετε στην Ευρώπη όμως. Ναι, εμείς κατεβαίνουμε στις αυτές τις ευρωεκλογές για να καταγγείλουμε και να προειδοποιήσουμε ότι συνεχίζεται έτσι αυτό το παιχνίδι εξαπάτησης του ελληνικού λαού. Σε καμία περίπτωση όχι μόνο ανάπτυξη δεν έχουμε, όπως ευαγγελίζονται λίγο πολύ όλα και τα μνημονιακά κόμματα, νέα και παλιά, δυστυχώς όμως ακόμα και αριστερές δυνάμεις, ότι έρχεται ανάπτυξη, ότι βγαίνουμε από τα μνημόνια κτλ. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει και η ίδια πραγματικότητα το αποδεικνύει. Δηλαδή, να πω χαρακτηριστικά ότι έτσι τα τελευταία χρόνια αυτά τα μνημονιακά έχουμε μία πτώση του ΑΕΠ 26%, η οποία δεν έχει συμβεί ούτε σε περιόδους πολέμους. Έτσι. Καλά κύριε Κτενά, αυτά είναι γνωστά. Το θέμα είναι εσείς ως ΟΚΔΕ τι θέλετε να κάνετε. Γιατί βλέπετε ότι το ευρωπαϊκό τοπίο είναι τέτοιο που δεν θα έχετε που να ακουμπήσετε. Ναι, εμείς λέμε ακριβώς ότι αυτή η κρίση ουσιαστικά του καπιταλιστικού συστήματος επανέρχεται, έτσι, και θα χτυπήσει προφανώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως έτσι τις μικρότερες οικονομίες και την Ελλάδα. Με αυτή την έννοια προειδοποιούμε και λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα διαφορετικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα σωτηρίας όπως το λέμε εμείς. Οι κύριοι άξονες αυτού του προγράμματος είναι η άμεση έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, με την εισαγωγή ενός εθνικού νομίσματος, η διαγραφή του χρέους, γιατί δεν είναι δικό μας, έτσι, και δεν μπορούμε να το αποπληρώσουμε, γιατί θα πληρώνουμε το χρέος ή θα πρέπει να ζήσουμε ως κοινωνία. Ναι, αυτά τα οποία δανειστήκαμε, ναι, δηλαδή, δεν είναι δικά μας. Δεν τα δανειστήκαμε εμείς, δεν τα φάγαμε μαζί, είναι συγκεκριμένοι αυτοί που τα φάγανε, και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να καταργήσουμε τα μνημόνια και την εφαρμογή ενός αντιμνημονίου ουσιαστικά, με βαριά φορολογία στο κεφάλαιο και τους πλούσιους, αυτοί που τα φάγανε δηλαδή, με πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, απαγόρευση των απολύσεων για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Έτσι χθες βγήκε και μια έρευνα εκεί του είναι ΓΕΣΕ, η ετήσια, 570.000 εργαζόμενοι ζούνε με μισθό έως 500 ευρώ και άλλοι 250.000 με μισθό έως 250 ευρώ. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό είναι το νέο σύστημα εκμετάλλευσης που θέλουν να προωθήσουν το επόμενο διάστημα, που επεκτείνεται δηλαδή και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι με μισθούς πίνες, φορολελεσία κτλ. Και μέσα σε αυτά έχει μια σημασία, γιατί εμείς παλεύουμε ουσιαστικά για το δίκαιο των εργαζομένων. Έχουμε μόνο τους τελευταίους 5 μήνες 26 εργατικά δυστυχήματα. Έτσι, συνεχώς φαινόμενα απλήρωτης αδήλωτης εργασίας. Ατυχήματα για δυστυχήματα. Δυστυχήματα. 26 νεκροί. Μέσα σε αυτό είναι και οι 6 διανομής συνάδελφοί μας, έτσι. Στο οποίο πώς μπορεί να αλλάξει τώρα με την ευκαιρία, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Εσείς Θεσσαλονικιώς δεν είστε? Εδώ δεν δουλεύετε? Ακριβώς, βεβαίως. Ναι. Εδώ, πώς μπορεί να αλλάξει? Πώς μπορούμε να σας πείσουμε κάτω από την πίεση της δουλειάς σε ατομικό επίπεδο να μην κινήσετε τόσο επικίνδυνα, και πώς μπορούμε να επιβάλλουμε
στις επιχειρήσεις, πρέπει η πολιτεία να κάνει κίνηση σοβαρή. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες. Οι κίνδυνοι συνεχίζουν να υπάρχουν, η πίεση της δουλειάς είναι μεγάλη και βέβαια και η ατομική ευθύνη του καθενός μας έχει σημασία στο δρόμο για τον κίνδυνο. Σε τόσο βαριά, 6 νεκροί δηλαδή από... Είναι τρομερό, έτσι δεν είναι? Ναι, 16 τα τελευταία 2 χρόνια, έτσι. Να το έχουμε και αυτό υπόψη. Σας ευχαριστούμε αυτό... πολύ και καλημέρα αγαπητέ μου. Σας ευχαριστώ. Απλά, καλή επιτυχία. Αν θέλετε να πω να ενημερώσω ότι το Σάββατο στις 7 η ώρα στην πλατεία Αγία Σοφίας έχουμε την κεντρική προεκλογική συγκέντρωσή μας. Καλό θα είναι να θα αναλύσουμε δηλαδή το πρόγραμμά μας. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν. Ευχαριστούμε και καλημέρα.